346 στρέμματα στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών βγαίνουν στο σφυρί και με τη βούλα του Ταϊπέδ. Η έκταση Φιλέτο, δίπλα στη θάλασσα, χωρίστηκε σε δύο κομμάτια σε 316.000 τετραγωνικά μέτρα, στα οποία σκοπεύεται να δημιουργηθούν παραθεριστικές κατοικίες και σε 30.000 τετραγωνικά μέτρα που προορίζονται για εμπορική χρήση, για αναψυχή και για ήπιες δραστηριότητες. Επανέρχεται η πρόταση που είχε αναπτυχθεί τον Ιούνιο, δηλαδή η πρόταση αξιοποίηση του χώρου με την εγκατάσταση παραθεριστικής κατοικίας σε έκταση 315 πλέον 30 στρέμματα τα οποία θα αφορούν εμπορική χρήση, αναψυχή ε, και ήπιε δραστηριότητε. Και εναλλακτικά δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να κατασκευάσει ένα γήπεδο κόλφ 9 οπών και περίπου 10 στρέμματα παραθερησίε κατοικίε. Η είδηση και μόνο τη πώληση των στρεμάτων που το ΤΑΙΠΕ επέλεξε να χωρίσει στα δύο παρότι γυτνιάζουν, αναψεφωτιέ σε κόμματα, φορεί, συλλογικότητε και κατοίκου τη περιοχή που δεν θέλουν είναι αυτά να περάσουν σε ιδιώτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει προ πάσα κατεύθυνση ότι είναι αντίθετο στο ξεπούλημα δημόσια περιουσία με τον μανδύα τη τάχα αξιοποίησή τη και καλεί την τοπική κοινωνία, του φορεί, συλλογικότητε, κινήματα, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλε και όλου του ενεργού πολίτε να συγκροτήσουν ένα ενιαίο μέτωπο για την προάσπιση τη δημόσια περιουσία και την αποτροπή του επιχειρούμενου ξεπουλήματος εκτάσεων φιλέτων της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών. Η κοινωνία έχει τις αντιστάσεις της, θα τις προβάλλει όπως τις προέβαλε και στον Καρτερό. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να εκποιηθεί ο χώρος, είτε στο όνομα κάποιας στρατηγικής επένδυσης και να πάει σε χέρια ιδιώτη. Από τα οποία πολύ δύσκολο θα είναι μετά να επανέλθει για λαϊκή χρήση. Στην προκήρυξη του Διεθνού Διαγωνισμού, το ΤΑΙΠΕΔ δεν παρέλειψε την περιγραφή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των εκτάσεων, αναφέροντα πω βρίσκονται σε περιοχή όπου είναι συγκεντρωμένε σύγχρονε, υπερτοπική σημασία και εμβέλεια υποδομέ όπω το Διεθνέ Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτη, το Ενιδρίο, το Διεθνέ Αεροδρόμιο Ηρακλείου ξενοδοχειακά καταλήματα πολύ υψηλών προδιαγραφών, καθώς και γήπεδο γκολφ, συμπληρώνοντας ότι είναι και εύκολα προσβάσιμα, καθώς τοποθετούνται επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Αυτή η εξέλιξη για την πρώην Αμερικανική βάση των γουρνών σημαίνει παράδοση άμεσα σε ιδιώτες για την εγκατάσταση μεγάλων επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού προς ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Για την εξέλιξη αυτή αποκαλύπτεται η διγλωσία του ΣΥΡΙΖΑ αφού εξασφαλίζεται για μία έκταση 30.000 τετραγωνικών μέτρων ήπια ανάπτυξη και εναρμόνιση με το σχέδιο χωρική και οικιστική οργάνωση ανοιχτών πόλεων, την οποία διεκδικούσαν. Στην πρόσκληση υποβολή προσφορά για την αξιοποίηση των ακινήτων ορίζεται η 31η Δεκάτου του 2014, είναι η καταληκτική ημερομηνία σχολιασμού του σχεδίου Σύμβαση Αγοροπολισία Μετοχών. Ενώ στι 14 Ενδεκάτου του 2014 μπορεί να γίνει η υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το διαγωνισμό. Η ημερομηνία υποβολής προσφόρας είναι έως τις 28 Ενδεκάτου του 2014. Μετά από την πρόταση του εσχαδά που θα έρθει για διαβούλευση στην τοπική κοινωνία και στους φορείς και μετά από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα συντάξουμε μια πρόταση Την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στις 7.30 τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για τη Βάση θα συγκεντρωθούν στην είσοδο της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών και θα πραγματοποιήσουν ανοιχτή συγκέντρωση για να αποφασιστούν υπεραιτέρω κινήσεις τους.